Ο Ηλίας Παλιουδάκης, με τη φωνή του και με τη λύρα του, την οποία δεν βλέπω όμως στο πλάνο, κύριε Παλιουδάκη, τώρα καταλαβαίνετε ότι... Πού είναι το κορίτσι? Την έχω και γεμάτη, ξεκουράζεται. Εντάξει τότε. Μύρισε το στούντιο Κρήτη, μύρισε ωραίες μελωδίες, άκουγα χθες τα τραγούδια σας για να μπορέσω να απομονώσω αυτά που θα δείχναμε σήμερα στην εκπομπή και μου ερχόντουσαν στο μυαλό σκηνές από το Σασμό. Ο Ηλίας Παλιουδάκης είναι η φωνή των ριζίτικων στο Σασμό. Καταλαβαίνετε τι κλάμα έχει πέσει και τι δάκρυα έχουμε χύσει πάνω από αυτά τα τραγούδια. Το νιώθετε καμιά φορά αυτό ή για σας είναι λίγο πολύ δεδομένο? Και όλα νιώθω πολλά. Αυτό ξαναπείτε το. Τα συναισθήματά μου για τη σειρά, να μιλήσω για όλα αυτά που πραγματικά κι εγώ έτσι βλέπω σαν ακροατής σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη σειρά. Και πραγματικά για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και είναι μεγάλη χαρά που μου έχει δοθεί η ευκαιρία και βάζω τη φωνή μου, τη λύρα μου και την ψυχή μου γενικά μέσα σε αυτή την πραγματικά αγαπημένη σειρά όλων. Και τι μεγάλη προβολή για το νησί, δεν είναι και αυτό λίγο, έτσι δεν είναι? Ναι, πιστεύω ότι είναι μια πολύ έτσι ξεχωριστή προβολή, παρά το εντάξει Κρήτη έχει να δείξει πράγματα, αλλά έτσι για άλλη μια φορά έχουν βγει πράγματα όμορφα, όπως το ριζίτικο τραγούδι που, όπως είπατε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Μα βέβαια είναι. Και για την ιστορία και για τα πάντα. Αυτό και αν είναι συνδεδεμένο με την Κρήτη. Το ριζίτικο τραγούδι είναι η βάση μας. Γιατί στο ριζίτικο τραγούδι είναι μια δύσκολη κατηγορία μουσικά, μπορούμε να πούμε. Διότι μέσα από το ριζίτικο τραγούδι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Έχουν υποθεί ο πόνος, έχει υποθεί η αγάπη, η πίκρα, η νοσταλγία. Και ερμηνευτικά πολλές φορές, για να ερμηνευτεί ένα ριζίτικο, χρειάζεται να μπει και στην κατάλληλη σκηνή, αλλά και να αποδοθεί σωστά. Για αυτούς που ξέρουν τη λέξη ριζίτικο, γενικά είναι ένα κομμάτι δύσκολο και πάρα πολύ σεβαστό για τον τόπο μας. Επομένως, για αυτή τη σειρά και για μένα τον ίδιο ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έγινε από τον Νίκο τον Τελτζή, τον σπουδαίο αυτό μουσικοσυνθέτη, να συμμετέχω και για το κομμάτι των ριζίτικων, αλλά και το cover, το τραγούδι που έγινε, η διασκευή του τραγουδιού, δηλαδή ο Σασμός, μέσα στη σειρά. Όταν βλέπετε τη σειρά, βλέπετε, εντοπίζετε διαφορές από την κριτική πραγματικότητα ή τα παρουσιάζουν τα πράγματα όπως είναι? Ρωτάω εσάς γιατί μόνο εσείς μπορείτε να το πείτε και όποιος ζει στην Κρήτη και ξέρει τι πάει να πει. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά, βέβαια. Είναι βασισμένο πάνω σε πράγματα και καταστάσεις. Δυστυχώς, ευτυχώς, υπάρχουν πάρα πολλά από όλα αυτά και άλλωστε δεν θα μπορούσε να μην υπάρχουν αφού το βιβλίο το έχει γράψει ένας εκλεκτός, ο Σπύρος Πετρουλάκης, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατάγεται και από τον Αποκορώνα, από τα μέρη τα δικά μου δηλαδή, τα δικά μας είναι από Κορονιώτης, Χανιά δηλαδή. Οπότε υπάρχουν τα βιώματα. Οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί όλοι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω πραγματικά κανένα. Και δεν χρειάζεται. Ο καθένας είναι πραγματικά πρωταγωνιστές όλοι. Είμαι και εγώ φαν της σειράς βέβαια. Δεν χάνω κανένα επεισόδιο. Και... Για να σας ακούσετε ή για να δείτε την πλοκή, τι θα γίνει παρακάτω? Όλα μαζί. Βέβαια. Έχετε καμιά εσωτερική πληροφόρηση? Θέλουμε νέο. Πώς? Εσείς ξέρετε ή δεν σας τα λένε ούτε εσάς επειδή φοβούνται μήπως τα πείτε? Επειδή εγώ είμαι από τους ανθρώπους, κάποια στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, πήγαινα κάπου να ακούσω κάτι μέσα σε κάποια γυρίσματα, κάτι να πάρουν και μένα τα αυτιά μου. Και επειδή είμαι από τους ανθρώπους που όταν μου πει κάποιος τη συνέχεια σε ένα έργο, ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Δεν δηλαδή, θέλετε να ξέρετε. Δεν θέλω να την κατήσω τη συνέχεια πολλές φορές. Μετά δεν θέλω να το δω. Είστε από αυτούς. Ναι, δεν θέλω να το δω μετά. Χαλιέμαι μετά και με χαλά και λέω... Άρα, κάνοντας τον ψυχολόγο, συμπεραίνω ότι σας αρέσουν οι συγκινήσεις.
Γιατί διαφορετικά δεν σας κινεί το ενδιαφέρον. Γιατί ποιος σας είπε ότι και εγώ δεν συγκινούμαι και δεν έχω και... Υπάρχει περίπτωση να δει κάποιος τέτοιες σκηνές με τόσο πάθος και ένταση και να μην τουλάχιστον συγκινηθεί και πολλές φορές να κλάψει κιόλας. Μα καταρχήν και οι εκπλήξεις και συγκινήσεις όμως. Σας αρέσει αυτό αυτό που λένε το thriller, όχι τα έργα που σκοτώνουν, αυτή η συγκίνηση, η ένταση τέλος πάντων. Ναι, δεν είμαι της άλλης κατηγορίας. Μ' αρέσει πιο πολύ, μ' αρέσει η πραγματικότητα και επειδή την βλέπω την πραγματικότητα μέσα από αυτή τη σειρά, βλέπω την αγάπη, βλέπω την νοσταλγία, mm-hmm. βλέπω το θυμό, βλέπω όλα αυτά τα συναισθήματα που με κάνουν και εμένα να έχω μπει μέσα στη σειρά, όπως οι περισσότεροι, όπως τη βλέπουμε οι περισσότεροι. Δεν έχει και λίγο υπερβολή όμως, έτσι γίνεται. Όλοι έτσι αψίσιστε εκεί στην Κρήτη πια. Έτοιμοι να αγαπήσετε με πάθος, να σκοτώσετε τους πάντες που βρίσκονται τριγύρω σας, να τα παρατήσετε όλα για μια αγάπη. Τι συμβαίνει, τι γίνεται ακριβώς. Έχω την εντύπωση ότι είναι έτσι, τώρα το σκέφτομαι. Η αγάπη είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο, γενικότερα, αλλά και εμάς στην Κρήτη πολλές φορές και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έχει βγει και σε ακραίες καταστάσεις. Mm-hmm. Είμαστε λίγο-λίγο, που λέμε, παθιάριδες. Καλό είναι αυτό. Εξαρτάται που πηγαίνει αυτό το πάθος. Αν πηγαίνει σε ωραία τραγούδια, ναι. Άμα πηγαίνει σε φωνικά, όχι. Δεν το θέλουμε αυτό. Πολλά έχουν υποθεί και πολλές μαντινάδες έχουν πει και πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί. Γι' αυτό, άλλωστε πολλές φορές το πάθος δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις και σε πάρα πολλές μάλλον περιπτώσεις, δεν μπορεί να το ελέγξεις. Την αγάπη πολλές φορές δεν μπορεί να τη βάλεις σε όρια. Κάποιες φορές μάλιστα βγαίνει και σε πάρα πολύ κακό. Ήταν κακό, παιδά. Πες το ψέματα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι? Ένα. Μη μου αρχίσετε τα όλα είναι παιδιά μου και όλα τα αγαπάω. Δεν θα πέσω στην παγίδα. Όχι, όχι, θέλω να μου πείτε ένα που να μην είναι τόσο γνωστό και τώρα με την ευκαιρία του σύριαλ που άρχισε να ακούγεται η μουσική σας στα πέρατα του κόσμου, να μπούμε και να ψάξουμε ένα που κατά τη γνώμη σας δεν έχει ακουστεί τόσο όσο θα έπρεπε. Ναι, ωραία. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο... Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, mm-hmm. το οποίο δεν ακούστηκε ποτέ. Ήταν ένα πραγματικό αληθινό τραγούδι. Το έγραψε ο Ιωσήφος Αλασίδης και μουσική και στίχο είχε γράψει ο Θεόφιλος ο Αλασίδης, Μαουσιάτα. Λέω γιατί είναι αγαπημένο, γιατί αυτό το τραγούδι βασίζεται σε μια αληθινή πραγματική ιστορία. Δεν είναι εμπορικό το τραγούδι, δεν θα το χαρακτήριζα εμπορικό τραγούδι. Δεν μας νοιάζει, συνέστημα να έχει. Και τι ιστορία έχει από πίσω? Αλλά μιλάει για μια γυναίκα, ούγκρικης καταγωγής, η οποία βρέθηκε κάποια στιγμή σε μια σπηλιά της Κύπρου, η οποία περίμενε, είναι μια πραγματική ιστορία και μάλιστα είχε ασχοληθεί τότε η κυρία Νικολούλη γι' αυτό. Mm-hmm. Μια γυναίκα η οποία αφιέρωσε τη ζωή της περιμένοντας τον αγαπημένο της σε μια σπηλιά κάπου εκεί έξω στην Κύπρο. Ήταν τσιγκάνα καταγωγής και μάλιστα απασχόλησε πάρα πολύ. Τότε τη βρήκανε μισοπεθαμένη, την πήγανε μετά στο νοσοκομείο, μετά την αφήσανε σε ένα μοναστήρι και από εκεί χάσανε τα ίχνη της. Μίλησε όσο μπορούσε να μιλήσει τότε και τέλος πάντων η ιστορία της ήταν πολύ συζητημένη. Έτσι λοιπόν γράφτηκε αυτό το τραγούδι, το οποίο δεν ακούστηκε ποτέ, αλλά εγώ το αγαπώ το τραγούδι γιατί έχει μια ιστορία αγάπης πολύ, πολύ μεγάλη. Για κάντε κάτι να το σπρώξετε. Με την ευκαιρία τώρα, δεν ξέρετε καμιά φορά. Ή ξαναβγάλετε το, κάντε του μια ωραία εκτέλεση. Ωραία ιδέα. Πολλά θα γίνω. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Και γιατί θα το πρωτοπαίξετε ζωντανά εδώ στη Θεσσαλονίκη και εγώ θα είμαι νονά. Να πώς κλείνονται οι συμφωνίες, καταλάβατε. Λοιπόν, εγώ, για μένα η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία γενικότερα είναι ένας τόπος αγαπημένος. Εντάξει, δεν έχω τύχει πολλές φορές να τραγουδήσω εκεί πέρα, εκτός από στην Κοζάνη που κάνω μια συναυλία πριν από περίπου 3 χρόνια για προς τα βόρεια, προς εσάς. Αλλά σας αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, γενικά να αγαπώ πολύ. Ορίστε, αφορμή για να έρθετε σύντομα και καλώς να μας ορίσετε. Τι περιμένετε?
Τα απαραίτητα. Πιστεύω ότι οι καιροί το καλούν κάποια στιγμή να βρεθούμε και από κοντά. Βεβαίως. Μέχρι τότε ωραία μουσική, ωραίες σκέψεις, κριτική φιλοξενία, κριτικό ταμπεραμέντο. Και τώρα, άμα προκύψει και καμία διαφωνία, δεν μιλάμε για σασμούς τώρα. Καμία μικροπαρεξήγηση να λένετε πιο εύκολα. Η λέξη σασμός δεν είναι μόνο. Έχουν παρεξηγήσει τη λέξη σασμός. Το ξέρω. Σασμοί γίνονται κάθε μέρα στην Κρήτη και σε δύσκολες καταστάσεις και παντού. Αν πούμε τώρα στην Κρήτη, έχουν γίνει και γίνονται σασμοί. Ο σασμός είναι η συμφιλίωση. Έτσι. Η συμφιλίωση από ανθρώπους που μεσολαβούν. Άρα, αν πούμε ότι υπάρχει μεσολάβηση για την αγάπη, γίνονται καθημερινώς όμορφοι σασμοί. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ο σασμός και οι σασμοί. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση. Καλημέρα. Να είστε καλά. Κάποτε με ρωτήσαν και μου είπαν για μια μαντινάδα, λέει να πω. Είπα να μην το ζητήσω, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ κλεισέ, αλλά άμα θέλετε δεν θα πω και όχι. Εγώ δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ όμως είπα, γιατί τότε είχα κι εγώ έτσι ένα πάθος. Mm-hmm. Και έχω ένα πάθος για πέρα τα βόρεια και είπα ότι αποτελώ εξαίρεση στο γενικό κανόνα. Όλοι αγαπούνε κριτικές, μαγώ μια Μακεδόνα. Τα είπατε πολύ ωραία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, χάρηκα, χαιρετισμούς. Και εγώ. Γεια σας.